Από τη Δευτέρα 24 Ιουλίου ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη νέα χρονιά ο Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου. Μία από τις ομάδες που πρωταγωνίστησαν στις μεταγραφές με πολλούς έμπειρους και ικανούς ποδοσφαιριστές και ένα πολύ καλό κράμα από την περσινή ομάδα με ένα και μοναδικό στόχο: να πρωταγωνιστήσει, να είναι στις ομάδες που θα διεκδικήσουν το φετινό πρωτάθλημα. Με πολύ μεγάλη όρεξη και φιλοδοξίες, οι πρώτες προπονήσεις, με τον Μπάμπη Ζεκερίδη να συνεχίζει την περσινή πετυχημένη του χρονιά στον πάγκο της ομάδας και αρκετούς νεοφερμένους να δηλώνουν αρκετά αισιόδοξοι για το νέο πρωτάθλημα. Να δούμε λοιπόν τι μας δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Μπάμπη Ζεκερίδης σε μία από τις πρώτες προπονήσεις της ομάδας και ορισμένοι από τους ποδοσφαιριστές της περσινής βασικής φουρνιάς που έμεινε στην ομάδα, αλλά και τα νέα μεταγραφικά. Μπάμπη Ζεκερίδης μαζί μας, προπονητής Μέγα Αλέξανδρου Αγίου Αθανασίου, ξεκίνημα νέας αγωνιστικής χρονιάς με όνειρα και φιλοδοξίες. Μπάμπη, δύο λόγια για τις πρώτες προπονήσεις της ομάδας, για την όρεξη, το ζήλο που βλέπεις από τα παιδιά εδώ που έχετε ξεκινήσει στο γήπεδο του Αγίου Αθανασίου την προετοιμασία σας. Ναι, καταρχήν να ευχαριστήσω την εκπομπή σας που ήρθατε να μας δείξετε, να μας προβάλλετε την αρχή, την καινούργια αρχή που κάνουμε την καινούργια χρονιά. Όσο για την καινούργια χρονιά, εμείς με τη διοίκηση κάτσαμε, συζητήσαμε, βάλαμε κάτω τα πράγματα, είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες λίγες μεταγραφές, εύστοχες μεταγραφές σε κάποιες θέσεις που είδαμε από την προηγούμενη σεζόν ότι έχουμε κάποια προβλήματα. Πιστεύω ότι κάναμε καλές επιλογές. Τα παιδιά από χθες που ξεκινήσαμε έχουν όρεξη, διάθεση. Φαίνεται αυτό από τον τρόπο που σκέφτονται, από τη συγκέντρωση που έχουν. Σίγουρα η στόχη είναι υψηλή. Από τη στιγμή που έχουμε καρτήσει το περσινό κορμό, είχαμε μια καλή πορεία και ήρθαν κάποιοι παίκτες οι οποίοι θα μας δώσουν το κάτι παραπάνω που έλειπε από την προηγούμενη χρονιά. Είμαι ευχαριστημένος. Έχουν έρθει κάποια παιδιά από τις ακαδημίες, τα οποία για μας είναι το μέλλον του Μέγα, έτσι, και πρέπει να τα προσέξουμε. Και αυτά τα παιδιά δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένα στα προηγούμενα χρόνια στα τμήματα υποδομής που υπάρχουν εδώ στη ΠΑΜΑ. Και αν τυχόν μπορέσουν και αποτυπώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτά που θα ζητήσουμε στην ομάδα, γιατί οι υποχρεώσεις είναι πιο μεγάλες, γιατί όχι να μπορέσουμε να βγάλουμε και κάποιους ποδοσφαιριστές, που είναι η μεγαλύτερη χαρά και των παραγόντων και του κάθε προπονητή, να μπορέσει να βγάλει κάποιους ποδοσφαιριστές. Ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι ο Κοντρόπουλος ο Μιχάλης, το οποίο το παιδί πέρσι ήρθε. Έδειξε ότι έχει πολύ καλά στοιχεία, δούλευε στις προπονήσεις και με την αξία του και με τη δικιά του προσωπικότητα και την προσφορά στην ομάδα κέρδισε την θέση της στην ενδεκάδα και έπαιζε και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά, να μην έχουμε τραυματισμούς για όλες τις ομάδες. Το πρωτάθλημα σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, διότι όλες οι ομάδες έχουν κάνει, ενισχύονται. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή ομάδες οι οποίες θα έχουν μια μεγάλη τεράστια διαφορά και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πιστεύω θα ανέβει το επίπεδο και θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός που θα κρατάει το ενδιαφέρον όλων όσων θα τον παρακολουθούν και κυρίως όλων των ομάδων. Μπάμπη, όταν λες η στόχη είναι υψηλή, υπάρχει ταβάνι για τον φετινό Άγιο Αθανάσιο? Δηλαδή η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και το πρωτάθλημα φέτος? Είναι στην άκρη του μυαλού σας ή απλά θέλετε μια καλύτερη πορεία από την περσινή που ήταν κάπου κοντά στη μέση, λίγο πιο πάνω? Ναι, σίγουρα όταν ξεκινάς πάντα βάζεις ένα στόχο. Ο στόχος μας είναι εμάς να είμαστε μέσα στην τριάδα και από εκεί και πέρα, γιατί όχι, αν είσαι τρίτος, μπορεί να είσαι και δεύτερος, να είσαι και πρώτος. Βέβαια, αυτά θα εξαρτηθούν και πιστεύω ότι όποιος καταφέρει και κρατηθεί μέχρι το Δεκέμβριο-Ιανουάριο και είναι ψηλά στον πίνακα στη βαθμολογία, από εκεί και πέρα θα έχει ένα περισσότερο αβαντάζ για να μπορέσει να συνεχίσει, για να μπορέσει να πετύχει κάτι το οποίο όλες οι ομάδες που ξεκινάνε για πρωταθλητισμό και από εκεί και πέρα στη διάρκεια φαίνεται ανάλογα πώς θα σου πάει η χρονιά. Αν έχει τραυματισμού, αν δεν έχει περάσει κάποια πράγματα. Αλλά ναι, η στόχη του Μέγα φέτος είναι για πολύ ψηλά, δεν είναι για να είμαστε κομπάρση. Βλέπω καλή συμμετοχή στην προπόνηση, αρκετά άτομα. Υπάρχει όρεξη από ό,τι φαίνεται από τα παιδιά. Πες μας λίγο το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Βλέπω και με μπάλα από τις πρώτες μέρες. Είναι η φιλοσοφία σου και πότε είναι και τα πρώτα φιλικά που θα δούμε τον Άγιο Αθανάσιο, να βγάλεις και μια εικόνα καλύτερη? Καταρχήν, ήταν δικιά μου παράληψη. Είμαι πολύ χαρούμενος και σε πολύ καλή ευχάριστη θέση να έχω έναν γυμναστή, τον Σωτήρη του Κεχαγιά, ο οποίος είναι μέντορας πιστεύω και πέρσι είχαμε μια συνεργασία και φέτος τον έχω μαζί, βγάζουμε το πρόγραμμα, λέμε κάποιες ασκήσεις. Βασικά για μένα είναι πάντα όλο και η προετοιμασία να είναι με μπάλα, διότι ποδόσφαιρο θα παίξουμε, δεν θα τρέχουμε. Και από εκεί και πέρα έχω τον Σωτήρη, ο οποίος γνωρίζει το στοιχείο, βγάζουμε το πρόγραμμα. Η διάθεση είναι πάρα πολύ καλή και πιστεύω θα συνεχιστεί. Φαίνεται αυτό, έτσι. Δηλαδή, βλέπω ότι τα παιδιά περιμένουν πότε θα ξεκινήσει η προπόνηση για να μπούμε στο γήπεδο να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Είναι μαζί μας και ο Μιχάλης ο Δραγουδάκης, παλιός ποδοσφαιριστής του Μέγα, είναι στη διοίκηση της ΠΑΜΑ. Θα μας βοηθήσει και αυτός με την εμπειρία που έχει και τις γνώσεις που έχει για τους τερματοφύλακές μας, να μπορέσουμε να τους βελτιώνουμε κάθε φορά.
και έχουμε μια καλή χημεία, διοίκηση, παίχτες, προπονητές, υπάρχει μια συνεργασία, υπάρχει μια συνεννόηση και πιστεύω ότι αυτό είναι και το βασικό πράγμα σε μια ομάδα, είναι να μπορείς να κρατήσεις το οικογενειακό κλίμα και να είσαι μια γροθιά για να μπορέσεις να πετύχεις πάρα πολύ εύκολα δύσκολα πράγματα. Και τα φιλικά πότε ξεκινάνε? Τα φιλικά ξεκινάνε τώρα την Παρασκευή, έχουμε ένα φιλικό στο Βόλακα με την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Γιατί υπάρχει μια συνεργασία εδώ με τις Ακαδημίες. Είναι για να πάμε την Παρασκευή και μετά ξεκινάμε 9 Αυγούστου έχουμε την Πετρούσα, 13 με το Μικροχώρι. Έχουμε καμιά 7-8 φιλικά και κλείσαμε και σήμερα έκλεισα ένα, διότι πήγε μια εβδομάδα πίσω το πρωτάθλημα. 9 Σεπτεμβρίου το τελευταίο μας φιλικό θα είναι με την Προστοτσάνη, μέσα στην Προστοτσάνη. Καμιά ακόμη χρονιά στο Διανό στην ομάδα του Αγίου Αθανασίου. Σίγουρα η ομάδα με διαφορετικό ρόστερ, με ακόμη μεγαλύτερη όθηση στο να πετύχει κάτι παραπάνω. Δύο λόγια έτσι για το ξεκίνημα των πρώτων ημερών εδώ, τη πρώτη προπόνηση, όπου βλέπουν και με μπάλα που τη θέλει ο ποδοσφαιριστής από την πρώτη μέρα και νιώθετε καλά γι' αυτό. Ναι, η ομάδα φέτος έχει ενισχυθεί πολύ περισσότερο από πέρσι. Έχει κρατήσει τον κορμό. Είχαμε την ευτυχία να έρθουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα δώσουν και έμπειρα και ποιότητα στην ομάδα. Και το βασικότερο είναι ότι ήταν μεταγραφές οι οποίες ήταν με στόχο σε θέση που πονούσαμε. Έχουμε τον Σωτήρη και τον Κεχαγιά και τον Κώστα Παπ Τζεκερίδη, οι οποίοι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Η προετοιμασία ξεκίνησε πολύ ευχάριστα και εύχομαι μια χρονιά χωρίς τραυματισμούς και να πετύχουμε το στόχο μας, ο οποίος βέβαια είναι να τερματίσουμε πολύ ψηλότερα από πέρσι. Το πολύ ψηλότερα από πέρσι το ρώτησα και στον προπονητή, φτάνει μέχρι και τη διεκδίκηση του τίτλου. Έχεις κάνει πρωταθλητισμό, ξέρεις πώς είναι. Έχετε μια έμπειρη ομάδα και από πέρσι και με τις προσθήκες αυτές πιστεύεις ότι μπορεί ο Άγιος Αθανάσιος να είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει ακόμη και να φτάσει να κόψει πρώτο στο νήμα? Δεν θα πω όχι. Απλά μου αρέσει πάντα να κρατάω μικρό καλάθι και δουλεύοντας μέσα στο γήπεδο, μέρα με τη μέρα, βλέποντας πώς θα πάει και η ομάδα στα φιλικά, θεωρώ ότι η ομάδα θα δέσει πάρα πολύ καλά και θα πετύχουμε σίγουρα κάτι περισσότερο. Είδαμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα πέρσι με τρεις ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο. Βλέποντας πώς κινηθήκατε εσείς, η Νέα Μισός, ο Βόλακας που θα είναι στην κατηγορία, η Προσοτσάνη, η Χωριστή και οι υπόλοιπες ομάδες, θεωρείς ότι μπορεί να ζήσουμε κάτι παρόμοιο και φέτος? Πιστεύω φέτος θα έχει περισσότερες ισοδύναμες ομάδες, ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ περισσότερος και μεγαλύτερος. Αν πάνε όλα όπως τα υπολογίζουμε, πιστεύω ότι μέχρι τελευταία στιγμή το πρωτάθλημα θα είναι πολύ συναρπαστικό όντως. Γιώργος Παπαζότος μαζί μας, ένας από τους MVP του Μεγαλέξανδρου Αγίου Αθανασίου πέρσι. Μια εξαιρετική χρονιά και η ομάδα, θα λέγαμε ότι τερματίζοντας το πάνω ράφι, έδειξε μια προδιάθεση για να κάνει κάτι παραπάνω φέτος. Από την πρώτη προπόνηση, ποια είναι η εικόνα που έχει ο Γιώργος για την ομάδα? Θεωρεί ότι φέτος είναι η χρονιά που ο Άγιος μπορεί να κάνει το παραπάνω βήμα? Καλησπέρα και από μένα. Καλή αρχή σε όλους. Αυτό δείχνουν οι κινήσεις της ομάδας, η οργάνωση που έχει, ο κόσμος που ήρθε στο γήπεδο. Είμαστε 30 άτομα και πλέον. Θεωρώ ότι η βάση ήταν πολύ καλή, ενισχύθηκε με κάποια καλά παιδιά και καλούς, πολύ καλούς παίχτες. Θεωρώ ότι ήρθε η χρονιά μας να κάνουμε κάτι παραπάνω. Βαρύ όνομα, βαριά ιστορία ο Άγιος Αθανάσιος. Ζήσαμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα πέρσι. Θεωρείς ότι και φέτος θα έχουμε κάτι παρόμοιο? Πολλές ομάδες έχουν ενισχυθεί, όχι μόνο εσείς, και πολύ καλό βλέπουν προς τα ψηλά. Σωστά. Αυτό συζητάμε όλοι, αυτό φαίνεται. Πολλές καλές ομάδες, καμία πολύ κακή ομάδα. Παντού θα υπάρχουν απώλειες. Νομίζω ότι θα είναι πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα. Ο Άγιος είναι μια μεγάλη ομάδα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξανασυμμετέχει τουλάχιστον στις ομάδες που θα πρωταγωνιστούν. Ποιο πιστεύεις ότι μπορεί να είναι το μεγάλο όπλο της ομάδας φέτος που θα την κάνει πρωταγωνίστρια? Πού πρέπει να δώσει βάρος? Είναι η δύναμη της έδρας που κάποιες χρόνιες είχε χαθεί? Εντάξει, νομίζω ότι αυτά πάνω κάτω, όσο περνάνε τα χρόνια, οι τακτικές ας πούμε και όλα αυτά τα σβήνουν πάνω κάτω. Δηλαδή, δεν υπάρχουν έδρες τώρα που θα δώσουν πρωταθλήματα κτλ. Απλά θεωρώ ότι το καλό της ομάδας είναι ότι έχει μια καλή βάση ήδη, ότι έχει πολλά παιδιά από το χωριό που ξέρουν τι σημαίνει να παίζει για το χωριό. Ήρθαν παιδιά απ' έξω που θα μας βοηθήσουν. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πλεονέκτημά μας, η ομοιογένειά μας. Και η διάθεση. Νομίζω ότι αυτό που βλέπω σε όλους είναι πολύ, πολύ μεγάλη διάθεση και κίνητρο. Μπάμπης Περπερίδης μαζί μας σε γνώριμα λιμέρια στο Μέγα Αλέξανδρο Αγίου Αθανασίου, γειτονιά σε σχέση με τον Καλαμόνα που ήσουν πέρσι. Πρώτη ερώτηση, λογική όταν είσαι σε μια καινούργια ομάδα, ένα καινούργιο κλίμα. Ποιο ήταν αυτό το κίνητρο που σε έκανε να επιλέξεις το Μέγα, να έρθεις στο Μέγα Αλέξανδρο Αγίου Αθανασίου? Γιατί ξέρω ότι προτάσεις υπήρχαν και από άλλες ομάδες, είναι δεδομένο αυτό. Κοιτάξτε, κάτι που δεν ξέρετε είναι ότι μένω στον Άγιο Αθανάσιο πλέον. Έτσι. Είναι και αυτό ένα κίνητρο.
ποδοσφαιρικό κίνητρο όμως είναι το ότι η ομάδα υπάρχει, έχει ποιότητα. Οι παίχτες που ήρθαν θα προσφέρουν περισσότερη ποιότητα στην ομάδα. Βλέπω να γίνεται κάτι καλό, κάτι πολύ καλό θα έλεγα. Και αυτός ήταν ο κύριος λόγος που επέλεξα τον Άγιο Θανάσιο. Ενισχύεται η ομάδα και σίγουρα βλέπει προς τα πάνω, βλέπει ψηλά. Θεωρείς ότι μπορεί να αντέξει έναν πρωταθλητισμό απέναντι και σε άλλες ομάδες που δυναμώνουν αυτή η ομάδα του Αγίου Θανασίου, αυτή που βλέπεις που ξεκινήσανε τώρα? Νομίζω πως ναι, γιατί η ομάδα του Αγίου Θανασίου έδειξε από πέρσι ότι έχει ποιότητα και ότι κάποιες προσθήκες σημαντικές θα έδιναν αυτό που έλειπε σε αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι έγιναν αυτές οι προσθήκες και σας λέω ότι ελπίζω σε κάτι πολύ καλό αυτή την ομάδα. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Πάμε και πέρσι στον Άρη Καλαμόνα, έχεις πάρα πολύ καλά χρόνια, πάρα πολλά 90 λεπτά στα πόδια σου. Θέλω να σε ρωτήσω αν το ποδόσφαιρο τελικά δεν είναι μόνο ηλικιακά, αν σε ξεμπερνάει. Δηλαδή, αν δουλεύεις μέσα στο γήπεδο, βγαίνει το 90 λεπτό εύκολα. Έτσι είναι, βέβαια. Εντάξει. Κάποιοι παίχτες έχουν λίγο πάθος παραπάνω με το άθλημα και αυτό τους κρατάει να αγωνίζονται και να τα δίνουν όλα ακόμα και σε μεγάλη ηλικία. Και τελευταία ερώτηση, θέλω να μου πεις τι μπορούμε να υποσχεθούμε στον κόσμο του Αγίου Αθανασίου για τη φετινή χρονιά. Τι ομάδα θα δεις στο γήπεδο από τον Σεπτέμβριο? Εγώ δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, όπως ότι πάμε για πρωτάθλημα, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλά το μόνο σίγουρο, εύχομαι, ελπίζω και πιστεύω, είναι ότι ο κόσμος θα δει καλό ποδόσφαιρο φέτος στον Αγίου Αθανασίου. Φόρης Παναγιώτου μαζί μας. Φόρη, με χαμόγελα και εσύ και η υπόλοιπη ομάδα. Ένα νέο βήμα στην καριέρα σου. Έφυγες από τη Δόξα Πετρούσας, ήρθες στο Μέγα Αλέξανδρο Αγίου Αθανασίου, τον ενισχυμένο Μέγα, με πολύ ψηλές φιλοδοξίες για τη νέα χρονιά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, η πρώτη σου εικόνα από τη νέα σου ομάδα? Όλα είναι πολύ όμορφα εδώ. Έχει πάρα πολύ καλές μονάδες. Προπονητικά κέντρα εδώ είμαστε μια χαρά. Γήπεδο, βοηθητικό, τα παιδιά, τα νέα που ανέβηκαν από πάνω είναι καμιά 10-15, δηλαδή έχει από πίσω ο Άγιος πολύ πράγμα για το μέλλον. Είναι ωραίο αυτό, έχουμε πάρα πολλά άτομα στην προπόνηση, είμαστε 25-30 άτομα. Μεγάλη στόχη φέτος από τον πρόεδρο, από τον προπονητή, μακάρι να ανταπεξέλθουμε σε όλο αυτό, δύσκολο το πρωτάθλημα βέβαια, φυσικά. Θα δούμε, υγεία να έχουμε, χωρίς τραυματισμούς πάντα και όλα θα πάνε καλά. Ποιο μπορεί να είναι το όπλο αυτής της ομάδας για τη νέα χρονιά και αν αυτός ο στόχος του πρωταθλητισμού ήταν και μια αιτία της επιλογής της ομάδας που έκανες, γιατί ξέρω ότι μέσα από τον πρωταθλητισμό θέλεις να γίνεις και καλύτερος και κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να είναι σε μια ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα. Σίγουρα αυτό. Το όπλο της ομάδας τώρα είναι ο κορμός της σίγουρα. Δηλαδή ο Παπαζότος, ο Στεριανός, ο Παπαδόπουλος, υπάρχουν παίκτες που είναι χρόνια εδώ που ξέρουν πάρα πολύ καλή μπάλα. Ο Περπερίδης που ήρθε και αυτός, βέβαια ήταν και πιο παλιά όπως γνωρίζω. Και αυτό, εντάξει, εμένα μου αρέσει να πρωταγωνιστώ, είναι αλήθεια. Και είναι μια ομάδα που σίγουρα θα πρωταγωνιστήσει με τέτοιο υλικό. Και το καλό είναι ότι έχουμε και από πίσω παιδιά που μπορούν δηλαδή να μπουν και σαν αλλαγή που κανείς δεν ξέρει αν θα είναι δεκάδα, έτσι. Έχουμε 15-20 παίκτες που μπορούν να παίξουν δεκάδα. Αυτό είναι το ωραίο. Θα δούμε. Υπομονή και ό,τι καλύτερο σε όλες τις ομάδες. Όποια θέλει δηλαδή, που σίγουρα ο Βόλακας, ο Παδραμαϊκός, η Προσοτσάνη, η Νέα Μισός που κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Κοιτάνε όλο τον πρωταθλητισμό. Μακάρι ο καλύτερος να πάρει και το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Και ό,τι καλύτερο. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλες τις ομάδες. Και ένα από τα νέα αποκτήματα του Αγίου Αθανασίου, ο Νίκος Ξενίδης από την ΠΑΜ Αγίου Αθανασίου, το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή από τα Φυτόρια να μεταπηδήσει στη μεγάλη ομάδα. Νίκο, οι πρώτες σου εντυπώσεις στις πρώτες προπονήσεις σου με τη μεγάλη ομάδα του Αγίου Αθανασίου? Είναι πολύ καλά. Η προετοιμασία είναι πάρα πολύ καλή. Δουλεύουμε καλά. Έχουμε καλούς προπονητές. Πιστεύω. Όσο καιρό έχουμε για την προετοιμασία, μπορούμε να προετοιμαστούμε πάρα πολύ καλά. Ο δικός σου στόχος ποιος είναι, να καθιερωθείς μέσα στην ομάδα? Ναι, να παίξω εννοείται. Πιστεύω μπορώ, αν προπονηθώ σωστά, να καταφέρω να παίξω. Υπάρχει όρεξη, διάθεση, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Υπάρχει πάρα πολύ όρεξη από όλους τους παίχτες, όχι μόνο από μένα. Και εγώ έχω πάρα πολύ όρεξη. Αυτό.